Μιλάω για το παιχνίδι, έτσι. Τώρα θα μιλήσω γενικά. Γιατί γενικά το χρόνο, όλο τον χρόνο δεν έχω μιλήσει. Θα ξεκινήσω την συνέντευξή μου, γιατί εγώ ζήτησα να είμαι συνέντευξη τύπου. Τώρα στο τελείωμα τη πετυχημένη μα, απόλυτα πετυχημένη χρονιά. Γενικά όλο τον χρόνο λιδωρήθηκα. Υπόθηκαν πολύ βαριές κουβέντες. Εγώ δεν μου άρεσε να μιλάω εκτός γηπέδου. Νομίζω καταλάβατε ότι μου αρέσει να μιλάω στο γήπεδο, όπως είδατε και, σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την αλαζονία, τον μη σεβασμό, την απαξίωση που μου δείξανε η κυρία Αγγελόπουλη και ο κύριος Μπαρτζόκας. Μου ανοίξανε μια πόρτα λόγω του κινήτρου που έχω σαν αθλητής. Άνοιξα λοιπόν μια πόρτα, την πόρτα του Παναθηναϊκού. Είδα κόσμο διψασμένο, κόσμο ο οποίος πίστευε σε μένα από την πρώτη στιγμή. Σταφ, πρόεδρος, όλη η διοίκηση πίστευαν σε μένα. Τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να καταφέρω, τι μπορεί να έχω σε μια ομάδα, ποια επιρροή μπορώ να έχω πάνω σε μια ομάδα. Με στηρίξανε σε δύσκολες στιγμές. Και πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί έχω ζήσει στιγμές φέτος, τις οποίες ούτε καν είχα ονειρευτεί. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πραγματικά με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Όλη η διοίκηση, οι συμπαίκτες μου πιστέψανε, για μένα είναι η μεγαλύτερη δικαίωση αυτή. Επαναλαμβάνω, είπαν πολλές κουβέντες γενικότερα, πέρασα δύσκολο όλο τον χρόνο. Προσπάθησα να μην απαντάω, απάντησα στο γήπεδο με την ομάδα μου. Ξέρετε, αυτή η πρόταση του Παναθηναϊκού υπάρχει τα τελευταία 10 χρόνια. Ο κ. Γιαννακόπουλος με πιστεύει τα τελευταία 10 χρόνια ότι μπορώ να επηρεάσω την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ από επιλογή, σεβασμό φυσικά στον Παναθηναϊκό, αλλά σεβασμό και στα χρόνια που είχα στον Ολυμπιακό, δεν τους άκουγα. Το έκανα, είμαι απόλυτα δικαιωμένος. Ευχαριστώ τον Θεό που με φώτισε να σκεφτώ και να το κάνω. Και οι στιγμές οι οποίες έχω ζήσει φέτος με όλους τους συμπαίκτες μου, με τον Δημήτρη, με τον πρόεδρο, με τον coach, με όλους, θα μείνουν βαθιά χαρασμένες στην καρδιά μου. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Δημήτρη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, στον coach, στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και πραγματικά η φετινή μας χρονιά είναι μια χρονιά η οποία θα μείνει στην ιστορία για πάντα. Ήταν η πιο μάγικη χρονιά. Συγγνώμη αν ακούγομαι δυνατά. Γυρίσαμε από το 0-2 που δεν το πίστευε κανένας, μόνο εμείς το πιστεύαμε. Και πήραμε μια Ευρωλίγκα με την πλάτη στον τοίχο απέναντι σε όλους. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον οργανισμό και σε όλους. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος.